NG Power και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τα τρελόπεδα από την ομάδα Μπρατάκος Drag Factory. Ο οδηγός που είναι. Τώρα μας είναι. Α, οκ. Α, έλα, έλα. Α, καλώς τον. Καταρχήν βλέπω ότι είστε μια ευχάριστη παρέα, μια χαρούμενη ομάδα που όλο αυτό μεταφέρεται στο αγωνιστικό επίπεδο και πετυχαίνουμε πολλά πράγματα. Αλλά το ζήτημα είναι πόσα χρόνια ασχολείστε και έχει ξεκινήσει όλη αυτή η αγάπη με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και με την ταχύτητα πιο συγκεκριμένα. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τον πατέρα μας, από το 1982, ο οποίος είχε μαγαζί αρχικά συνεργείο, Καλύμπρα. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, έχει φτιάξει πάρα πολλούς σκελετούς χειροποίητους. Εμείς προσπαθούμε να συνεχίσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και να βοηθήσουμε και τους φίλους, τον κόσμο μας, να κάνει τον ήρωα του πραγματικότητα, όπως το κάνουμε και εμείς. Πολύ ωραίο. Μέσα από τους αγώνες. Πολύ μου αρέσει όλο αυτό που λες. Συνέχεια έχω ακούσει δύο φορές ήδη το έχεις αναφέρει το θέμα στήριξης και βοήθειας. Κάτι που αυτή την εποχή όλοι κοιτάζουν πώς ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου. Εσείς μιλάτε για το πώς μπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τον άλλο. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κοίτα, γενικά είμαστε μια παρέα, το ξεκινήσαμε έτσι. Από τον μπαμπά βλέπαμε αγώνες, ιστορίες. Μπήκαμε στο χώρο, φτιάξαμε ένα σκελετό. Έχουμε φτιάξει και άλλα μηχανάκια, προσπαθούμε. Από εκεί και πέρα δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά. Πάμε καθαρά μόνο για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Το βλέπουμε σαν παρέα, δεν πάμε ποτέ για να κερδίσουμε ή να χάσουμε. Είναι καθαρά για να κάνουμε το δικό μας αγώνα και τελειώνει το θέμα εκεί. Θέλουμε να τα έχουμε με όλους καλά, είμαστε με όλους καλά. Αυτό το ξέρουν όλοι που είναι μέσα στο χώρο. Από εκεί και πολύ πέρα... ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι... Οδηγάρα μου. Ταλεντάρα μου, εδώ. Μιλάμε, ανησύχησα που είχες αργήσει λίγο. Όχι, εντάξει, είμαι λίγο κουλό. Καλά το πας όμως το ρεαλίο. Προσπαθώ. Το πολεμάμε. Προσπαθώ. Για πες μου τις στιγμές αξέχασες σε όλη αυτή την καριέρα, σε όλη αυτή τη σταδιοδρομία. Πολλές αξέχασες στιγμές. Για πες κάτι από... γέλιο πολύ καταρχήν, έτσι ξεκινάμε. Ναι, το καταλαβαίνουμε, αυτό δεν μπορούμε να βγει τη συνέντευξη τίποτα. Εντάξει, όλα ξεκινάνε με γέλιο, με παρέα. Αγαπιόμαστε, ξεκινήσαν όλα από μια κόλλα χαρτί, έτσι, από το τίποτα και έχουμε φτάσει εδώ και προσπαθούμε, και εγώ δεν είμαι ο πιο έμπειρος, αλλά προσπαθώ να ανταπεξέλθω σε αυτό. Πολύ σημαντικό. Δεν είμαι οδηγός κάθε μέρα, ας πούμε, έχω επιλέξει να... Ναι. Να ξεσπάω εδώ, να το πούμε έτσι. Σημαντικό, τώρα, αυτό το να ξεσπάω είναι πραγματικά, ναι, το έχει ανάγκη ο κόσμος. Ναι. Και το λέω ευθέως στον κόσμο που δεν ασχολείται με το μηχανοκίνητο. Για μας πίστες κάτι. Ναι, και για τον κόσμο που δεν ασχολείται, ότι νομίζω ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι τρόπος απόδρασης. Δηλαδή να ξεφεύγεις, ναι, για τον οποιοδήποτε, και να ασχολείται και να μην ασχολείται. Όπως οι γυναίκες κάνουν το shopping therapy, έτσι έχουμε αυτό, ας πούμε. Κάποιος άλλος έχει κάτι έμπειρο. Ο Γιώργος έχει και το shopping therapy με τη γυναίκα του, αλλά δεν θέλει να το πει. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα που είστε πιο ενταγμένοι στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, τι θα πιστεύατε ότι θα έπρεπε να αλλάξει στον χώρο που κυρίως στον dragster, θα έλεγα, σε παγκόσμιο επίπεδο είμαστε σε πολύ δυνατό επίπεδο. Δεν το συζητάμε. Ο πύχης έχει ανέβει πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Έχει ανέβει όντως πάρα πολύ. Απλά πρέπει να ανέβουν και οι πίστες. Εντάξει, υπάρχει, γίνεται προσπάθεια, όλα έχουν ανέβει πάρα πολύ και τα αμάξια, το επίπεδό τους και... πάρα πολύ και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν ανέβει πάρα πολύ και τα μηχανάκια σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι. Σίγουρα γίνεται μια προσπάθεια, όλοι μαζί προσπαθούμε, όλοι φτιάχνουμε, κάνουμε, μακάρι να όλη αυτή η προσπάθεια να εξακουστεί και να βλέπουμε και άλλες τέτοιες παρουσίες. Ναι. Συνέχεια. Κλείνοντας, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε στους τηλεθεατές και στον κόσμο που μας παρακολουθεί? Κατ' εμέ θα ήταν να βοηθήσουν όλο αυτό, όλο τον αθλητισμό, mm-hmm, να πάει παραπέρα. Γιατί μόνο εμπόδια υπάρχουν μέχρι στιγμής. Σωστά. Γενικότερα αυτό σε οτιδήποτε αθλητισμό μηχανοκίνητο υπάρχει. Δεν υπάρχει πάρα πολύ βοήθεια, ενώ στο εξωτερικό βλέπεις άλλα πράγματα. Mm-hmm.
Και πιστεύω ότι θα το δεχτούν όλοι αυτό. Να υπάρξει μια καλύτερη πίστα για το οτιδήποτε. Να μπορεί το Σαββατοκύριακο εσύ που έχει ένα χιλιάρι του δρόμου να πας να παίξεις εκεί. Και αντί να βγεις στο δρόμο. Και όχι στο δρόμο. Τι άλλο. Έτσι. Πρέπει να μπούμε σε πίστες, να κάνουμε μέσα σε πίστες και να μην το βλέπουμε ανταγωνιστικά. Να το βλέπουμε καθαρά μόνο και μόνο για να κάνουμε αυτό που είναι η τρέλα μας. Με ασφάλεια, με όλα, σαν παρέα. Μ' αρέσουν όλα τα μηνύματα που περνάτε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό προς τα έξω να ακουστεί ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα και σίγουρα να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σίγουρα, σίγουρα και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας βοηθάνε, όπως εμάς μας βοηθάει η ΑΡΕΣ με τα λάδια, η ΑΡΕΣ 200. Μπράβο. Να το λέμε, να το λέμε, να τα λέμε αυτά, γιατί αν δεν υπάρχουν και εταιρείες που να στηρίζουν τον αθλητή. Δεν μπορούμε, είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Έτσι, για, έτσι, τεράστια. Όχι μόνο για τέτοιες κατασκευές, ακόμα και για κανονικά μηχανάκια. Ίσως από τις διοργανώσεις να υπάρχει κάποιο έπαθλο, χρηματικό ή κάτι, να μπορούν να μας βοηθήσουν, να μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα αυτό που είναι η τρέλα μας, αυτό μόνο. Ας ακούσουν και αυτοί που ίσως είναι οι αρμόδιοι και εύχομαι να εξελιχθεί προς το καλύτερο μηχανικό αθλητισμός μέσα στο 2019.